Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Σας καλωσορίζω στην απόψινή 121η εκπομπή με το κλειδί της ιστορίας, την οποία παρακολουθείτε κάθε τρίτη στις 7, χάρη στην ευγενή χορηγία του Blue Sky. Οφείλω να ευχαριστήσω ενθέρμως τους τηλεθεατές και τις τηλεθεάτριες από την Βόρειο Αμερική, από την Ανατολική και την Δυτική Ακτή των ΗΠΑ. Από τις πόλεις, τις μεγάλες λίμνες, μέχρι τον κόλπο του Μεξικό και την Φλόριδα. Πάρα πολλά μηνύματα. Πάρα πολλές συμβουλές και οδηγίες. Αυτό σημαίνει αγάπη. Αυτό σημαίνει ενδιαφέρον για τα εθνικά θέματα. Αυτό σημαίνει πάνω απ' όλα ότι η καρδιά της Ελλάδος πάλεται στο εξωτερικό. Και δεν είναι φυσικά μόνο η Βόρειος Αμερική μέχρι και από την Νότια Αμερική ακόμα, από τις κοινότητες στη Βραζιλία και στην υπόλοιπη Λατινόφωνη Αμερική. Από την Ευρώπη, από τον Καναδά, από την Αυστραλία, ο ελληνισμός πανταχού παρών πάντοτε ενεγρηγόρσει έτοιμος να αντιδράσει υπέρ των δικαίων και των συμφερόντων της χώρας. Με όλα τα μέσα. Φαίνεται ότι οι φιλικές εταιρείε έχουν ήδη σχηματιστεί αυτές που έχουμε προτείνει από την αρχή της, των εκπομπών πριν από τρία περίπου χρόνια. Παντού φιλικέ εταιρείε, ανθρώπων, πατριωτών, ελληνοψύχων που όλοι θέλουν το καλό της πατρίδος μας, του έθνους μας. Να μπούμε στη νέα εποχή που ανατέλει για όλο τον υπόλοιπο κόσμο μια δύσκολη εποχή, μια εποχή συγκρούσεων, μια εποχή αμφισβητήσεων και κυρίως μια εποχή αγνίας. Αγνίας για την ιστορική και τη γεωγραφική πραγματικότητα. Ζούμε φίλοι και φίλες σε μια γεωγραφική περιφέρεια της Ευρώπης. Αυτή που ονόμασαν Βαλκάνια είναι η ελληνική Χερσόνησος ή η μετέρα Χερσόνησος, όπου δυστυχώς και δυστυχώς σημαίνει όχι καλή τύχη, συγκατοικούμε με άλλους λαούς οι οποίοι πολλές φορές είναι αγνώμονε. Και είναι αγνώμονε όχι διότι εμεί του είχαμε, είχαμε, πράξει ένα υπέρτατο καλό υπέρ του, αλλά επειδή όταν έχει να κάνει με τα θέματα τη ειρήνη και τη συνεργασία, δεν μπορεί να βάλει εναντίον ενό κράτου, του ελληνικού στην προκειμένη περίπτωση, που αν μη τι άλλο μετά το τέλο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Έχει δώσει ό,τι μπορεί, τον καλύτερο του θα λέγαμε αυτό, για να μπορέσει να κρατήσει τις ισορροπίες. Και είναι το μοναδικό κράτος εναντίον του οποίου εγείρονται διεκδικήσεις. Οι Τούρκοι, οι Σκοπιανοί, οι Αλβανοί, ακόμα και οι Βούλγαροι, είναι εκείνοι οι οποίοι κατά καιρού θεωρούν ότι όσο αδυνατίζει και εξασθενεί η ισχύ τη χώρα μα, τόσο κατά τη δική του γεωστρατηγική αντίληψη εμφανίζονται ευκαιρίε. Μια τέτοια λοιπόν ευκαιρία φαίνεται ότι έχει ανατήλει μέσα στο μυαλό εκείνων που επί, το μυαλό των οποίων επηρεάζεται στρατηγικός από την νεοοθωμανική άγκυρα. Και αναφέρομαι φυσικά στην Αλβανία. Αναφέρομαι στην κυβέρνηση των τυράννων. Αναφέρομαι επίσης σε όλους εκείνους οι οποίοι δεν είδαν όπως έπρεπε τα γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων και δυστυχώς με δική τους πλέον ευθύνη ανοίγουν μία θύρα προς ένα μέλλον το οποίο δεν θα το έλεγα ευχάριστο. Αλλά να μην μιλάω με γρήφους. Και ας μπω στο προκείμενο. Η δολοφονία του Κατσίφα ήταν ένα σημείο στο οποίο πραγματικό συγκλώνησε όλο τον Ελληνισμό. Τον απανταχού Ελληνισμό. Όχι μόνο αυτόν που κατοικεί εντός της, εντός της Ελλάδος. Ήταν μία πράξη η οποία δεν ήταν μόνο αυτή και η καθε, αυτή, καθε, αυτή, και οι συνθήκε κάτω από τις οποίες ετελέσθη, αλλά το διάστημα το οποίο μεσολάβησε, παραδείγματο χάρη, μέχρι την παράδοση του σώματος. Πολλοί το έχουν χαρακτηρίσει ως ασέβεια και ως απρέπεια. Και όντω έτσι είναι. Διότι τόσο στην Ηλιάδα, όταν ο Πρίαμος εκλυπαρεί πιάνοντας το γόνι και το μάγουλο του Αχιλέω να του παραδώσει τον Έκτορα. Όπω και η αντιγόνη που ζητά από τον Κρέοντα να πάρει τη σωρό. Αντιλαμβάνεστε όλοι ότι σε αυτήν εδώ τη χώρα, σε αυτόν εδώ το λαό, ο σεβασμός των νεκρών από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα είναι υψίστη περίβελη. Υπερτάτη. Περίπτωσης. Ένα θέμα το οποίο μας γεμίζει όλους, ανεξαιρέτως με συγκίνηση, με ρίγη. Αλλά δεν θα μείνουμε εκεί. Αυτό τακτοποιήθηκε καλός ή κακός. Κακός θα έλεγα, με τον τρόπο τον οποίο έγινε. Τακτοποιήθηκε και την ίδια στιγμή δημιουργήθηκε ένα άλλο μείζον ζήτημα, το οποίο αφορά τον ελληνισμό της, βορειάς της Βορείου Υπήρου. Όχι της Νοτίου Αλβανίας, αλλά της Βορείου Υπήρου. Η 8η Μεραρχία, η παλαιά και δεν είναι ταξιαρχία, αλλά είναι, θα την θεωρούσουμε ως 8η Μεραρχία των Ιωαννίνων, έχει έναν τάβρο και πάνω υπάρχει ένα ρητό. Απειρωτάν. Ήταν η απάντηση σε όσους ρωτούσαν πόσο μεγάλη είναι η Ήπειρος. Ήπειρος, έτσι. Η γεωγραφική περιοχή, αλλά και η Ήπειρος, όπως είναι η Ευρώπη, όπως είναι η Ασία και οι άλλες της γης να πα να ρωτήσει. Πήγαινε, απειρωτάν. και ρώτα. Θέλει να πίνει τόσο μεγάλη η έκταση, πόσο προχωρά, θα ρωτά, είναι εδώ ήπειρο και θα σου λένε ναι. Αυτή λοιπόν η πανάρχια ελληνική περιοχή, και προφανώ αισθάνεστε και καταλαβαίνετε ότι είμαι συγκινημένο με αυτά που λέω, διότι αυτό το οποίο συνέβη ήταν κάτι το οποίο περνά μέσα από εκείνα τα πράγματα, από εκείνες τα, τα συμβάντα όχι η λέξη πράγμα, δεν είναι καλή. Από τα συμβάντα τα οποία γεμίζουν την ιστορία μας με τις, εκείνες τις δυνάμεις που εμπνέουν στη συνέχεια εκατομμύρια ανθρώπους. Μας έδωσε λοιπόν την ευκαιρία να ξαναθυμηθούμε ότι εκεί, πέραν των συνόρων, υπάρχει μια περιοχή η οποία έχει ένα ιδιαίτερο καθεστώς. Ναι, θα μου πείτε, μα δεν ανοίξει την Αλβανία. Βεβαίω και ανοίξει την Αλβανία. Όμως, τον Μάιο του 1914 ανακηρύχθηκε η αυτονομία της Βορείου Υπήρου. Η αυτονομία της Βορείου Υπήρου επικυρώθηκε στη συνέχεια από τις μεγάλες δυνάμεις λίγο πριν το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου για τον οποίο θα μιλήσουμε και στη συνέχεια. Καταλαβαίνετε λοιπόν όλοι και όλες ότι εμείς ως Έλληνες αυτό το πολύ σημαντικό κομμάτι της ιστορίας μας φροντίσαμε να το βάλουμε βλαβικό στην άκρη θεωρώντας ότι οι συνδίκες έχουν αλλάξει, η Αλβανία είναι πλέον μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ και με τη δική μας σύμπραξη, βοήθεια και συμπαράταξη το πράξαμε, την βοηθήσαμε και γιατί όχι στο μέλλον να μπει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν και όσον υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον, έτσι, γιατί μιλάμε για τέτοιο μέλλον και την Αλβανία. Είμαστε μια χώρα η οποία εβοήθησε την Αλβανία την περίοδο των πυραμίδων, τη καταρρεύσεώ του. Είμαστε μια χώρα η οποία δεν εισέβαλε όταν κάποιοι έλεγαν σε διάφορε πλευρέ των συνόρων ότι είναι μια καλή ευκαιρία να τακτοποιηθεί το βόρειο υπηρετικό. Και τι εισπράξαμε έναντι αυτού. Εισπράξαμε μια αχαριστία. Μια γεωστρατηγική αχαριστία. Μια γεωπολιτική αχαριστία. Μια ιστορική αχαριστία. Διότι αν μη τι άλλο, μόλι η Αλβανία ορθοπόδησε και αφού εκατοντάδε χιλιάδε Αλβανοί ω λαθρομετανάστε ήρθαν στη χώρα μα, καλοδεχούμενοι, δούλεψαν, έκαναν οικογένειε, έφτιαξαν περιουσίε. Η απόσταση Αλβανία-Ελλάδο είναι σχετικά μικρή. Εν τούτη, φτάσαμε στο σημείο να ξεκινήσουν οι μεγαλοειδεατισμοί, οι θα τους λέγαμε «τουρκαλβανική μεγαλοειδεατισμοί, έτσι για να δώσουμε και το πρόσημο για το ποιο βρίσκεται πίσω από όλα αυτά, όπου είχαμε τη Μεγάλη Αλβανία με το Κωσυφοπαίδιο, το κατεξοχήν με κατασυντριπτική πλειοψηφία μουσουλμανικό και ακραίο σε πολλές περιπτώσεις Κωσυφοπαίδιο, στο πλαίσιο του Ισλάμ, και επίσης εμφανίστηκε το Τσάμικο. Όχι ο χορός, αλλά το δίθεν ζήτημα όπου για να θυμόμαστε οι τσάμιδες, οι μουσουλμάνοι αυτοί κάτοικοι της περιοχής της Βορείου, της, μάλλον α, της περιοχής της Θεσπρωτείας και των Ιωαννίνων, ήταν εκείνοι που συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς, με τις κατοχικές δυνάμεις, διέπραξαν εγκλήματα και χάρη στη δύναμη του στρατηγού Ναπολέοντος Ζέρβα και του Εδές, οδηγήθηκαν εκτός των συνόρων. Και ενώ λοιπόν θα αυτό το ζήτημα θα έπρεπε να είχε κλείσει μαζί με τα άλλα, Εν εμφανίστηκε και μάλιστα με τέτοιο τρόπο που θα έλεγα ξεδιάντροπο από πλευράς ιστορικής και πολιτικής ερμηνείας. Διότι δεν μπορείς, ενώ έχεις ευεργετηθεί μεγαλύτερος ουδής ασφαλέστερος εχθρός, εκ του, ευεργετη, εκ του ευεργετηθέντος αγνώμονος. Να στρέφεσαι εναντίον εκείνων που είναι οι φυσικοί σου γείτονε και αν θέλεις και σύμμαχοι. Δεν μπορεί για παράδειγμα να θέλουν οι να θέσουν θέμα περιοσιών στη Βόρειο Ελλάδα, δεν μπορεί να θεωρούν ακόμα και επιστροφές εδαφών. Όλα αυτά λοιπόν κεφαλαιοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια και λόγω του γεγονότος της δολοφονίας του Κατσίφα από τις Αλβανικές Δυνάμεις Ασφαλείας ήρθαν ξανά πάλι στο προσκήνιο. Γιατί στη χώρα μας, εδώ στη χώρα μας, Μπορεί να ξεχνούμε, αλλά δεν λησμονούμε. Έτσι λοιπόν, εμφανίστηκαν κάποιοι οι οποίοι είπαν το εξή. Πάρα πολύ ωραία. Φαίνεται ότι η Αλβανία ίσω να φλερτάρει με την ιδέα του να ανοίξει η πόρτα του φρενοκομείου. Γιατί κάποιοι τους έχουν βάλει την ιδέα, κάποιοι που βρίσκονται στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, φαντάζομαι, έτσι, να προχωρήσουν σε μία όξυση των σχέσεων με την Ελλάδα, έχουμε εκτό των άλλων και τι δηλώσει του Παντελή Μάικο. Αστείε δηλώσει. Κυριολεκτικό αστείε, έτσι. Περί καταγωγή των Ελλήνων, των Ελληριών κτλ. Καλά, α βρουν πρώτα ποια είναι η καταγωγή του, α δουν τι σχέση έχουν με του Αλβανού από τον Κάφκασο και πώ η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκατορία μετέφερε του πληθυσμού από εκείνη την περιοχή εδώ, και α ψάξουν και το DNA τους, υπάρχουν έρευνες του DNA, όλοι τις δεχόμαστε, είναι πάρα πολύ ασφαλής, ακριβής και ο για να δούμε ποιος κατάγεται από ποιον και πάση περιπτώσει ποιος είναι ο ρόλος αυτών, αυτού του έθνους, το οποίο μόλις το 1847, εάν δεν κάνω λάθος, ζητούσε, ζητούσαν να ενσωματωθούν στην Ελλάδα, διότι είχαν περισσότερα κοινά με εμάς, 50 πασάδες και μπέιδες της περιοχής της Αλβανίας, παρά με τον υπόλοιπο... Τουρκαλβανικό πληθυσμό. Και να θυμίσουμε σε όλου, γιατί η Αλβανία, αυτή τη στιγμή, αποτελείται από χριστιανού και από μουσουλμάνου, ότι καλό θα είναι να μην παίζουν με θέματα τα οποία είναι επικίνδυνα, διότι όλη αυτήν εδώ την περιοχή που ζούμε, ξέρουμε ποιο είναι το ιστορικό παρελθόν και μπορούμε εύκολα να αντιληφθούμε πω υπάρχουν δυνάμει εκτό τη Βαλκανική που θα ήθελαν να μετατρέψουν τη Βαλκανική σε επερτηδαποθήκη ξανά. Και επειδή έχουμε και τα θέματα των 100 ετών από την, τον τερματισμό του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, α μην το ξεχνούμε. Όπω επίση το ότι αν έχουμε ξεκινήσει να συζητούμε, και αυτό γίνεται εντόνω στην Αλβανία, για τι αλλαγέ συνόρων, απλώ λέμε, το λέμε έτσι, στου εκείνου οι οποίοι έχουν ευήκο αότα, μία πιθανή διαδικασία αλλαγή συνόρων στα Βαλκάνια που θα αφορά, αφορά του αλβανικού πληθυσμού να είναι σίγουροι ότι θα συμπαρασύρει και τον Νότο. Διότι, με βάση το, το, το πρωτόκολλο, τους όρους του πρωτοκόλλου της Κερκύρας του 1914, η Βόρειος Ήπειρος, η Ήπειρος πρέπει να είναι αυτόνομη. Το αν αυτό δεν επικυρώθηκε από κάποια νεωτέρα συνθήκη, εντούτοις όμως έχει επικυρωθεί από τις μεγάλες δυνάμεις και είναι ένα σημείο το οποίο εμείς το έχουμε βάλει στον πάγο, έτσι, δεν σημαίνει ότι αν αναγκαστούμε, βλέπετε Τσάμινκο, βλέπετε συμπεριφορά απέναντί μα, αν αναγκαστούμε ή αν με τι δικέ του ενέργειε το προκαλέσουν, δεν είμαστε μόνο εμεί εδώ στην περιοχή, υπάρχουν και οι Αμερικανοί, υπάρχουν και οι Ρώσοι, υπάρχουν και άλλε δυνάμει, υπάρχουν και οι Γερμανοί, μπορεί να τεθεί ξανά ένα θέμα επαναχαράξεων των συνόρων και τότε σε αυτή την περίπτωση εμεί, αν μη τι άλλο, έχουμε έναν λόγο παραπάνω στην Αλβανία. Γι' αυτό λοιπόν μιλάμε για γέφυρε, γι' αυτό μιλάμε για τη δημιουργία συνθηκών όπου δεν θα μάχεται το ένα στον άλλον, αλλά όλα έχουν και το όριό του. Και φυσικά η ελληνική ανοχή, η ιστορική αν θέλετε ανοχή, για όσους γνωρίζουν την ιστορία, εξαντλείται. Και μάρτη μα, ο δικέφαλο αετό της αυτονόμου δημοκρατίας της Βορείου Υπήρου. Η ιστορία δεν είναι ξεχασμένη υπόθεση. Η ιστορία είναι ζωντανή. Ζει μαζί μα, ζει μέσα στο αίμα μα. Μα το υπενθυμίζει. Απλώ η ιστορική ανοχή ή, αν θέλετε, η στρατηγική ψυχραιμία που είναι και ο όρο τη μόδα, την οποία διατηρούμε τι τελευταίε δεκαετίε έναντι όλων όσων μα διεκδικούν κομμάτια τη επικρατεία μα μέχρι και τη ιστορία μα. Γιατί και οι Αλβανοί δυστυχώ έχουν μπει σε αυτό το παιχνίδι με τι ανοησίε περί Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αλλά είπαμε, αυτά τα θέματα δυστυχώ τα, δεν τα συζητούμε, ούτε καν είναι άξια σχολιασμών. Εν τούτη όμω μπαίνουν στη ζυγαριά που κάποια στιγμή θα γυρίσει και όταν θα συμβεί αυτό, με όρου καθαρά θουκιδίδια ισχύω, κάποιοι θα το ξανά και δύο και τρει φορέ και θα έρθει στη μνήμη του η σκηνή κατά την οποία ω επίσημη κυβέρνηση προκάλεσαν την αντίδραση, για να μην πω την οργή, του ελληνικού κράτους. Πριν φύγουμε να δώσουμε και να πούμε ότι ο πρόεδρος, ο πρώτος και ο μοναδικός της Αυτονόμου Δημοκρατίας της Βορείου Υπήρου ήταν ο Γιώργιος Ζωγράφος, Χριστάκης Παύλα Ζωγράφος, ο οποίο είχε διατελέσει και υπουργό εξωτερικών μάλιστα του ελληνικού κράτου. Ένα από του ανθρώπου που ήθελε ήταν και ένθερμο υποστηρικτή στο να μπει η Ελλάδα στον πόλεμο υπέρ τη Αντάντ. Θα μιλήσουμε για αυτά σε λίγο. Πάμε λίγο στην επόμενη εικόνα. Παντού λοιπόν οι Τούρκοι βάζουν τα χέρια του, τα δάκτυλά του. Προσπαθούν να θοπεύσουν όσε φορέ μπορούν την ανίσχυρη κατ εκείνους, έτσι, κατά τη δική του εκτίμηση η Ελλάδα, διότι μετά από τόσα χρόνια, όπω θεωρούν και εκτιμούν, φυτία υπό τα μνημόνια, η Ελλάδα βρίσκεται σε μια κατάσταση όπου είναι έτοιμη να δεχθεί και τις πλέον παράλογες απαιτήσει. Αυτός ο χάρτης έχει δημοσιευθεί. Εσχάτως έγινε κατά την, με την σύγχρονη ορολογία viral, όπως λένε. Δείχνει κάτι που έχουμε αναδείξει πολλάκις από την εκπομπή μας, τις διεκδικήσεις την, επί της θεωρουμένης ελληνικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και μάλιστα είπαν οι Τούρκοι, αυτή η περιοχή ανήκει στους Λιβύους. Άρα, 63.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα έχετε ΑΟΣ. Σας έχουν κλέψει οι Έλληνες 39.000. Ακούστε έτσι. Κοιτάξτε τι μπορείτε να κάνετε. Και μάλιστα, καμία σχέση για τη Γάβδο. Η Γάβδος... Όπω και είπα, τα υπόλοιπα νησιά δικαιούνται μόνο να έχουν χωρικά ύδατα, όχι αποκλειστική οικονομική ζώνη, δεν έχουν υφαλοκρηπίδα κλπ. Και πάνω σε αυτό η Τουρκία, με την επίσκεψη του Χουλουσία Καρ την περασμένη εβδομάδα, εθεμελίωσε ή προσπάθησε τουλάχιστον να θεμελιώσει επικοινωνιακώ άλλο ένα πυροτέχνημα εναντίον τη χώρα μα. Με στόχο τι, να χτυπήσει το φοβικό να ενεργοποιήσει το φοβικό μα σύνδρομο και να χτυπήσει το ηθικό μα, ούτω ώστε εμεί να υποχωρήσουμε. Βέβαια, στην παρούσα φάση τη ιστορία, ευτυχώ υπάρχουν ισχυρότατε δυνάμει, οι οποίε βρίσκονται περιξιμων και υπέρ και αυτές οι δυνάμεις Πράττουν αυτό που ήθιστε, προστατεύοντα τα δικά του συμφέροντα, αλλά και τα δικά μα, διότι συμπλέουν. Έτσι λοιπόν, ενώ η Τουρκία ξεκίνησε πριν μια εβδομάδα μια μεγάλη επίθεση με την επίσκεψη του ΑΚΑΡ εκεί και είχαν προηγηθεί και άλλε, φαντάζομαι, μυστικέ επισκέψει Τούρκων αξιωματούχων, προσεκλήθη να συμμετάσχει στην συνδιάσκεψη στο Παλέρμο τη Ιταλία για το μέλλον τη Λιβύη. Και εκεί λοιπόν σήμερα συνέβη το αδιανόητο. η Τουρκία βρέθηκε εκτός. Τέθηκε εκτός της διασκέψεως. Και μάλιστα, με οργή, ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβερνήσεως, της νεοοθωμανικής τουρκικής κυβερνήσεως, θεώρησε ότι κάτι σαν πλεκτάνι έχει συμβεί σε βάρος της χώρας της. Είναι σαφές, φίλοι και φίλες, ότι όταν ασκείς μια αυτοκρατορική πολιτική, η αγγλική ορολογία είναι υπεριαλιστική από το, από το ρωμαϊκό Imperium, έτσι, είναι επόμενο να συγκρουστείς με άλλα αυτοκρατορικά συμφέροντα. Σαφώς και εμείς έχει έρθει ο καιρός να ασκήσουμε και τα δικά μας αυτοκρατορικά συμφέροντα επί των δικών μας αυτοκρατορικών δικαίων. Και το λέω με ένα με, με αυτόν τον τρόπο για να καταλάβετε ότι στον σύγχρονο κόσμο, εάν θέλεις να είσαι ένα πολύ καλό λιοντάρι, το οποίο συμπεριφέρεται ως πρόβατο, είναι σίγουρο ότι θα δεχθείς και την ουρά να σου κόψουν και να σου αποκόψουν και τους όνυχες, τα νύχια, εξόνυχος των λέοντα, εντάξει, ακόμα και να σου κορέψουν και τη χέτη και τη λεοντή. Παρόλα αυτά όμως, αν περάσεις αυτή την λοβοτομική διαδικασία, εντούτοις στο τέλος θα παραμείνεις λέον γιατί είναι θέμα της δικής σου θελήσεως. Το πώς αισθάνεσαι στον εαυτό σου. Η χώρα μας λοιπόν ανέκαθεν ήταν ένας ιστορικός λέων. Ένας λέων, τον οποίο τον σέβονταν όλες οι άλλες δυνάμεις. Και παρά τα λάθη του, πολλά λάθη, και τις τραγικές πολλές φορές συνέπειες των σφαλμάτων λόγω των κακής εκτιμήσεως επιλογών, η χώρα μας πέρασε διαπυρός και σιδήρου και σήμερα, στον 21ο αιώνα είναι παρούσα, ενώ άλλα έθνη έχουν εξαφανιστεί. Η χώρα μας λοιπόν γνωρίζει κάλλιστα, και όταν λέω η χώρα μα δεν είναι ο Πρωθυπουργό, δεν είναι οι υπουργοί, δεν είναι οι βουλευτέ, είναι και οι επιστήμονε, είστε και όλοι εσεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που ενδιαφέρεστε. Κάθε ένα που εργάζεται για το καλό τη πατρίδο είναι κομμάτι του συλλογικού εμεί, του εθνικού μα εμεί. Αυτοί λοιπόν, μέσα για συγκεκριμένοι επιστήμονε, φρόντισαν και είσαι εξ αυτών. Είναι ο καθηγητή ο Ηλία Κονοφάγο, ο οποίο πριν από 1,5 χρόνο, διαβάζετε τα άρθρα του, είχε πει πριν από 1,5 χρόνο, υπήρχε μια εταιρεία, αν δεν κάνω λάθο, η οποία ονομάζεται Spectrum. Η οποία η εταιρεία αυτή τι έκανε, πραγματοποίησε έρευνε σε αυτήν εδώ την περιοχή, όπου βρήκε ότι στην περιοχή της Λιβύης και προφανώς και πιθανότατα και στην περιοχή που θέλουν οι Τούρκοι να μας υφαρπάξουν για να αντιχαρίσουν στους Λιβύους, έτσι, Υπάρχουν κοιτάσματα έως και δέκα φορές μεγαλύτερα του αντιστοίχου ζόρ στην Αίγυπτο. Ο Ερντογάν πριν από μερικέ μέρε μίλησε για 3 τρισεκατομμύρια δολάρια. Είναι, σου προκαλεί ήλικο το ποσό, έτσι. Φανταστείτε λοιπόν να πείτε σε έναν Έλληνα πολιτικό, έναν απλό Έλληνα πολιτικό, τη σειρά δηλαδή, αυτού που ψηφίζουμε, έτσι. Να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μα, αυτοί εκφράζουν το ποιοι είμαστε, όλα και όλα, ότι έχει όχι τρία, 1,5-3 δολάρια στο χέρι. Οι περισσότεροι θα σου πούνε, ξέρεις πόσους διορίσμους θα κάνω. Ξέρεις πόσους δημοσίους υπαλλήλους θα προσλάβω. Ξέρεις πόσες, ε, εν πάση περιπτώσει, άστοχες ενέργειες θα τις έλεγα εγώ. Εμείς θα αναζητούμε ως εκείνους που θα έχουν όραμα και στόχο και να πούνε ναι, θα τακτοποιήσουμε εκείνες τις περιπτώσεις που πρέπει, αλλά θα ενισχύσουμε την εθνική άμυνα την εθνική ασφάλεια, την τεχνογνωσία, να μπορέσει να αναπτυχθεί η τεχνολογία και να γίνουμε ένα έθνος το οποίο πραγματικά να μπούμε στη νέα εποχή με νέα εφόδια. Εδώ λοιπόν στην περιοχή αυτή, γιατί αυτό είναι το διακύβευμα, πόσα κυβικά, πόσα δισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου ή αν θέλετε βαρέλια πετρελαίου, αντιστοιχίζονται με κάποια 3 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό είναι η ισχύ. Γι' αυτό παλεύουν και οι Ρώσοι. Γι' αυτό παλεύουν και οι Αγγλοσάξονε. Ο ένα να εκτοπίσει τον άλλο και να τον περιορίσει. Και εδώ χάνουν κατά κράτο οι Ρώσοι. Και έχουν και οι Ρώσοι λόγο σε αυτό το παιχνίδι. Εδώ λοιπόν βρέθηκαν στη Λιβύη πολλοί ενδείξει για πολύ πιθανή ύπαρξη γιγαντιών κοιτασμάτων. σω των μεγαλύτερων στην Ιφίλιο. Και πάνω ακριβώ εδώ υπάρχουν και στην περιοχή τη ελληνική αποκλειστική οικονομική ζώνη αντίστοιχα κοιτάσματα. Μάλλον προβλέψει, για να είμαι ακριβή, για αντίστοιχα κοιτάσματα. Και όλα αυτά είχαν τεθεί εδώ και χρόνια και νωρίτερα, αλλά και με βάση και τι τελευταίε έρευνε υπόψη των αρμοδίων. Και δεν μιλάμε στην Νότιο Κρήτη. Και δεν μιλάμε για το Ιόνιο. Και δεν μιλάμε για τι περιοχέ εκείνε οι οποίε, αν μη τι άλλο, αν ψάξουμε με μεθοδικότητα και σχεδιασμό, όπως έχουμε ήδη ξεκινήσει το τελευταίο χρόνο να πράττουμε, ίσως η χώρα μας να αναδειχθεί, να χρησιμοποιήσω κάτι από την ελληνική μυθολογία, ως τον Άτλαντα, ο Άτλας που καθούσε τον ουρανό στον κόσμο, στον νόμο, να γίνουμε η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία της Ενεργίας. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία και να καταλάβουν ορισμένοι, περί αυτής πρόκειται, της Ενεργίας. Τα ενεργειακά αποθέματα να μας καταστήσουν αυτοκρατορία το Ελληνικό Ενεργειακό Imperium. Περί αυτού ο λόγος. Και ναι, δεν είναι και ένα λόγο αυτά που λέω. Πάρα πολλές έρευνες έχουν καθοδηγήσει και μας έχουν καταδείξει τη δυνατότητα και την πιθανότητα πλέον, που πολλαπλασιάζεται και αυξάνεται, αυτό το όνειρο να είναι πραγματικότητα μέσα στα επόμενα χρόνια. Ήδη αυτή τη στιγμή αναμένουμε μια σημαντική ενέργεια να ξεκινήσει το γεωτρύπανο της ExxonMobil στην Κύπρο. Από εδώ είναι η Κύπρος. Εντάξει, είναι ανάποδα, ζωντανή εκπομπή. Ανάποδα τα βλέπω. Και μόλις έχουμε το πρώτο ελπιδοφόρο αποτελέσματα, κυρίε και κύριοι, θα αλλάξει η ιστορία της Ανατολικής Μεσογείου. Κυρίε και κύριοι, εάν στην Κύπρο αυτή η γεώτρηση αποδειχθεί επιτυχής, τότε να είστε σίγουροι και σίγουρες ότι η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου θα μπει σε μία ζώνη υψηλού ενδιαφέροντος και προστασίας και αν υπάρχει στην Ελλάδα μία κυβέρνηση με ηγέτες, γιατί δεν είναι μόνο ένας ηγέτης, απαιτούνται αρκετοί ηγέτες στην ελληνική, στον ελληνικό μας κόσμο, έτσι. Ένας αρχηγός, αλλά πολλοί ηγέτες. Αυτό είναι, αν θέλετε, και ο πλούτος του λαού μας. Είμαστε πάρα πολλοί φορές, ιστορικώς, αρκετοί στο να πράξουμε το καλό ή αρκετή για να οδηγήσουμε τη χώρα στην καταστροφή. Αν υπάρξουν, λοιπόν, οι που κατανοήσουν το στρατηγικό ζήτημα, το επίπεδο και την ευκαιρία που βρίσκεται μπροστά της, τη, την γεωπολιτική ευκαιρία της χώρας, κυριολεκτικώς θα πρωταγωνιστήσουμε στις επόμενες δεκαετίε, όχι τι επόμενη, στις επόμενες του 21ου αιώνα. Αντιλαμβάνουμε όλοι, λοιπόν, ότι αν η επιχείρηση στο Εικόπεδο 10 τεφθεί υπό απόλυτη επιτυχία, αντιλαμβάνεστε ότι πλέον τα γεγονότα θα είναι κατακλυσμιαία προς το καλύτερο. Και φυσικά, εκείνοι οι, οποίοι, οι δυνάμεις οι οποίες δεν θέλουν να δημιουργηθούν προβλήματα στην Ανατολική Μεσόγειο ή εκείνες οι δυνάμεις οι οποίες θεωρώ και πιστεύω και εκτιμώ ότι έδειξαν την έξοδο στην Τουρκία από τη συνδιάσκεψη του Παλέρμο για τη Λιβύη, γιατί οι Τούρκοι, μάλλον, πήγαν στη Λιβύη να παίξουν το δικό του αυτοκρατορικό παιχνίδι, μάλιστα είχαν βάλει και του Ρώσου. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο άθρο του Μιχαήλ Βασιλείου στο Defense Point, χθε, περί τη ρωσική εμπλοκή, τη τουρκορωσική εμπλοκή στη Λιβύη. Αυτέ οι περιοχέ είναι στη σφαίρα επιρροή των Αγγλοσαξώνων και δεν θα επιτρέψουν σε καμία άλλη δύναμη να εμπλακεί και να προσπαθήσει να καρποθεί ωφέλη χωρί την άδειά του. Και ήδη οι Τούρκοι βρίσκονται από όλες τις απόψεις κολλημένοι κυριολεκτικό στον τοίχο υπό ποια έννοια. Ότι εφόσον έχουν αποφασίσει να συντηρούν και να εμβαθύνουν τη στρατηγική τους σχέση με το Ιράν και την Ρωσία, η χείρα βοηθείας που τίνεται προς εκείνους από την Δύση, από τον πρόεδρο Τραμπ συγκεκριμένο και το επιτελείο του, είναι πολύ, έχει πολύ σαφή γνωρίσματα. Σου δίνουμε το χέρι, εάν εγκαταλείψεις τους δρόσους, πάντα 400 Εάν αφήσει του Ιρανού, σταματήσει μέσα στο 2019 και έχει συμμετάξει πλήρω στο εμπάργκο κατά του Ιράν και έχει του ίδιου φίλου και συμμάχου με εμά. Αυτό δηλαδή το οποίο είχαν προτείνει στον Κεμάλα τα Τούρκ μετά το 1922, το οποίο απεδέχθη. Ο διάδοχό του, και μάλιστα όχι ο διάδοχό του, το λέω σε επίπεδο ιστορικών γεγονότων, πράγματι η μεγαλύτερα προσωπικότητα μετά τον Κεμάλ είναι ο Ερντογάν στην, τουρκή, στην ιστορία τη τουρκική δημοκρατία. Και δεν ξέρω αν ο πρώτο στην εγγενία σου, ο έτερο, θα την κλείσει, θα την ενταφιάσει. Αυτό θα το δούμε. Είναι θέμα άλλων παραμέτρων και παραγόντων. Το ζητούμενο είναι ότι ο Ερντογάν πρέπει να επιλέξει. Το μόνο που καταφέρει είναι να καθυστερεί. Η υπόθεση του Μπράνσον και όπω απέδειξαν οι εκλογέ οι πρόσφατε στι ΗΠΑ, όπου πολλοί στην Ελλάδα ήλπιζαν να καταστραφεί ο Τραμπ. Ο Τραμπ δεν καταστράφει Και όπω αντιλαμβάνεστε, τώρα πλέον έχει δύο χρόνια καθαρά μπροστά του για να βάλει τα πράγματα στην τάξη, στη χώρα του και στο εξωτερικό και πιθανόν και άλλα τέσσερα για να προχωρήσει τα μεγάλα του σχέδια. Οι Τούρκοι το γνωρίζουν αυτό. Και αν αυτό δεν το έχουν κατανοήσει, το έχουν κατανοήσει άλλοι λαοί στην περιοχή, παραδείγματο χάρη οι Ισραηλινοί και φυσικά εμεί οι Έλληνε στην Ελλάδα και ελπίζω και στην Κύπρο. Πάμε λίγο στην επόμενη εικόνα. Φυσικά και δεν πρόκειται. Επόμενη. Φυσικά και δεν πρόκειται κανένα να απειλήσει τη γεώτρηση. Είναι αστιότητε. Εάν κάποιο φωνασκούσε ότι θα απειλήσει το γεωτρύπανο τη Sexual Mobile, πρέπει να στη συνέχεια να παρακολουθήσει τι ε, του Αριστοφάνους. Η Τουρκία δεν έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό. Ούτε την πολιτική θέληση, ούτε τη βούληση και είμαι σίγουρο ότι πριν ακόμα φτάσει στο γεωτρύπανο, μήνε πριν, αυτό το είχαν ξεκαθαρίσει. Έχοντα την πλάτη μου στον Πρόεδρο Τραμπ, και επειδή μπορεί κάποιο να συμφωνεί ή να διαφωνεί μαζί του, αναφο αναφορικό με τον τρόπο με τον οποίο διοικεί τη χώρα του, το ζήτημα είναι όμω ότι ο Τραμπ πολλέ φορέ μιλάει σαν να είναι κάποιο μέσα από την ελληνορωμαϊκή ιστορική παράδοση. Έθνος χωρί σύνορα δεν είναι έθνο. Έθνος το οποίο δεν μπορεί να προστατεύσει την ευημερία στο εσωτερικό του δεν μπορεί να προστατεύσει τα συμφέροντά του στο εξωτερικό. Έθνο το οποίο δεν είναι έτοιμο να κερδίσει έναν πόλεμο, είναι έθνο που δεν μπορεί να αποτρέψει έναν πόλεμο. Τα κρατάμε αυτά. Πάμε σε ένα ολιγόλεπτο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Επανήλθαμε φίλοι και φίλες. Αυτό το επιθετικό ελικόπτερο με τα ελληνικά εθνόσημα και όχι τα εθνόσημα της αυτοκρατορίας των Σελευκηδών ή των Πτολεμαίων, ύπταται, υπάρχει λόγος που το λέω, πάνω από την έρημο της Ιουδαίας στην περιοχή της Παλαιστίνης. Όπως είπα προηγουμένως, όχι εγώ, ο, ο Αμερικανός πρόεδρος του Ντόναλτ Τραμπ, είναι αλήθεια ότι πρέπει να δείξουμε ιδιαίτερα προσοχή στην ενδυνάμωση των ενόπλων δυνάμεων. Γι' αυτό ακριβώς συνδέω και θα το λέω συνεχώς, την εξόρυξη των υδρογοναθράκων με την κατά προτεραιότητα, κατά απόλυτη προτεραιότητα, ποσοτική και ποιοτική ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων. Μεταφορά κονδυλίων υπέρ τη αμήνη και τη ασφαλεία. Όλα αυτά λοιπόν τα χρόνια και πρέπει να δώσουμε τα εύσημα στο Γενικό Επιτελείο Εθνική Αμήνη, στο Γενικό Επιτελείο Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορία. Αλλά εδώ θα πούμε περισσότερα εύσημα ναι στο Γενικό Επιτελείο Στρατού. Γιατί, διότι και ιδιαιτέρω στην διεύθυνση αεροπορία στρατού. Διότι, αν μη τι άλλο, κατόρθωσαν τα αεροσκάφη. Γιατί και το ελικόπτερο αεροσκάφο είναι. Είναι σκάφο του αέρο. Έτσι. Τα επιθετικά ελικόπτερα, τα Απάτσι και τα μεταφορικά τα Σινούκ ήταν εκείνα τα οποία πρωτοστάτησαν. Είναι η νέα περίοδο, η νέα άνοιξη σε αποστολέ στο εξωτερικό. Μάχημε αποστολέ, επιχειρησιακέ αποστολέ. Δεν πήγαν να πολεμήσουν, έκαναν, πραγματοποίησαν επιχειρήσεις συνεκπαιδεύσεως μαζί με τους Ισραηλινούς αλλά και με άλλους. Ξέρετε πόσες φορές τα τελευταία χρόνια πετάξαμε πάνω από το Ισραήλ και πάνω από την Αίγυπτο. Πράγματι είναι σαν να γυρίσαμε το χρόνο πίσω. Είναι πράγματι σαν να κατορθώσαμε κάτι σε μια περίοδο όπου είχαμε τη μεγαλύτερη δυνατή οικονομική αδυναμία. Κι όμως, η κλάδη αυτή των ενόπλων δυνάμεων, Όλου του συμπεριλαμβάνω βέβαια τώρα και οι τρει κλάδοι έπραξαν υπερανθρώπου. Και αυτή η εικόνα είναι μια εικόνα ισοδυναμή με χίλιε λέξει. Δείχνει ότι πραγματικά είμαστε παντού, που είναι ένα από τα hashtag του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει κατανοητό σε όλου και σε όλε, είτε μα βλέπουν εδώ είτε από το εξωτερικό, είναι ότι αυτά τα ελικόπτερα τα πετάνε άνθρωποι. Πίσω του υπάρχουν χειριστέ. Οικογένειε, υπάρχουν άνθρωποι που ανησυχούν, υπάρχουν άνθρωποι που ελπίζουν. Α προσευχόμαστε λοιπόν και για αυτού μαζί με του άλλου, διότι κάθε φορά οι άνθρωποι που υπηρετούν σε όλα τα χερσαία επτάμενα, εναέρια και θαλάσσια και υποβρύχια μέσα των ενόπλων δυνάμεων, αξίζουν μια ολιγόλεπτη αναφορά στην προσευχή μα. Γιατί πρέπει να προσευχόμαστε. Γιατί είμαστε ένα έθνος ευσεβών από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Η ευσέβεια ήταν εκείνη η οποία μας καθόριζε το ήθος μας. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Φίλοι και φίλες, είμαστε πολύτιμοι. Και μάλιστα, επειδή ο αντίπαλός μας έχει ξεκαθαρίσει ότι θέλει να κυριαρχήσει στις θάλασσες, προσέξατε, ο ιστορικός αντίπαλος του ελληνισμού είναι τα τελευταίε δεκαετίε, αν μη τι άλλο, δεν θα το πάω πιο πίσω, είναι οι Οθωμανοί, οι Τούρκοι και ξανά πάλι είναι οι Οθωμανοί. Ο στόχο του ποιο είναι, η επίτευξη ναυτική κυριαρχία. Μόνο στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο. Μόνο στην Ανατολική Μεσόγειο. Και σε άλλε θάλασσε. Προσφάτω λοιπόν, ήρθε στα χέρια μου κάποια από εσά που ασχολείστε με τον ειδικό τύπο να το έχετε πληροφορηθεί ευχαριστώ από του βήματος τους ανθρώπους οι οποίοι είναι στο e Άμυνα, στο improelasi.gr, e στην πτήση και διάστημα και στο defense defensepavlapoint.gr. Ξέρουν γιατί. Τους ευχαριστώ. Και όχι μόνο εκείνους, αλλά και άλλους. Τα ονόματά τους δεν θα τα αναφέρω. Ξέρουν πολύ καλά ποιοι είναι. Φίλοι και φίλες, εμφανίστηκε η υπόθεση ενό νέου, λέει, τουρκικού αεροπλανοφόρου. Και επειδή πολλά λέγονται, ξέρουμε ότι μέχρι στιγμή οι Τούρκοι θέλουν, έχουν ήδη ε, θέσει σε ναυπήγηση, να καθεστώ ναυπηγήσεω, το πρώτο πλοίο αμφιβείων επιχειρήσεων πολλαπλών αποστολών, το Ανατολού, το Ανατολή, και το κάπου στο 2021 θα ξεκινήσει το Τράκια, η Θράκη. Και μεταξύ αυτών ζητήθηκε και ένα θέμα να αγοραστεί και ένα νέο αεροπλανοφόρο. Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι μάλλον εδώ υπάρχει κάποιο λάθο γενικώ στη μετάφραση ή σκοπιμότη. Σκοπιμότη σκοπιμό διότι για να αγοράσουν ένα αεροπλανοφόρο οι Τούρκοι θα πρέπει να, πρέπει να δαπανίσουν ένα τεράστιο ποσό χρημάτων για να πάρουν ένα τη κλάσσο που είναι Elizabeth ή να πάρουν ένα από τα πυρηνοκίνητα αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ. Εδώ γελάμε. Και γελάμε όχι γιατί ρονευόμαστε κάποιον, αλλά επειδή δεν έχουν τέτοιε δυνατότητε, αλλά ακόμα και αν τι είχαν, το τελευταίο πράγμα που θα ήθελαν οι Αγγλοσάξονε να δουν στην Ανατολική Μεσόγειο και οι Ισραηλινοί είναι μια τέτοια ναυτική απόλυτο υπεροπία των Τούρκων. Βέβαια, όλα αυτά μπορούμε να τα χειριστούμε με τα όπλα αέρο επιφανία. Αυτό όμω είναι μια άλλη συζήτηση. Το ζήτημα είναι ότι οι Τούρκοι επεβίωξαν αυτή την περίοδο να θέσουν προ συζήτηση την προοπτική παραγγελία 16 αεροσκαφών F-35B, είναι σε και αυτά που βλέπετε εδώ, Vertical Short Take-Off Landing, καθέτου δηλαδή α, ε, καθέτου αποπροσμιώσεω, έτσι είναι η επιχειρησιακή του ορολογία, στα οποία θα κοσμήσουν τα δύο, αεροπλανοφ... τα δύο υβριδικά αεροπλανοφόρα, το Ανατολού και το Τράκια. Προφανώ 8 συν 8. Εδώ μα γίνεται ένα ερώτημα. Πώ ένα αεροσκάφο το οποίο έχει αγοραστεί από το στρώμα των πεζοναυτών των ΗΠΑ και από το βασιλικό ναυτικό των, της Μεγάλης Βρετανίας να γίνει, να παραδοθεί και να απολυθεί στην Τουρκία του συγχρόνου επιτιδίου δετέρου, του στενού συμμάχου της Ρωσίας και, και, του Ιράν. Είναι σαφές ότι πρόκειται μάλλον περί μιας προσπάθειας, μιας μπλόφας θα έλεγα, δημιουργίας μιας εντυπώσεως, προκειμένου να αμβληθούν οι αμερικανικές αντιδράσεις γιατί ο Σονούπου αναμένουν ένα έγγραφο από το Υπουργείο Αμήνης περί της επικινδυνότητας για τα αμερικανικά οπλικά συστήματα α, λόγω της παρομηθείας των S-400 των τεραπορικών συστημάτων μεγάλου βελληνικούς από την τουρκική δημοκρατία. Αυτό εντάσσεται σε μια διελκυστίνδα, δούνε και λαβίνω... που οι Τούρκοι ζητούν πολλά πράγματα που γνωρίζουν ότι δεν θα πάρουν. Από την άλλη πλευρά, οι Αμερικανοί είναι πολύ κάθετοι σε αυτό που λένε. Και σίγουρα το κόστο μια τέτοια αγορά είναι υπέρογο. Σε κάθε περίπτωση όμω, σας καταλάβουν όσοι βρίσκονται, παρικούν, παρικούνται στην Ιερουσαλήμ και την Αθήνα, ότι το μέλλον αυτό είτε είναι μπλόφα, είτε κάποια στιγμή αποδειχθεί ρεαλιστικό, γιατί γίνεται συζήτηση ακόμα και για μεταχειρισμένα χάριαρ, καθέτο από, από προσνιώσεω περασμένη γενιά, είτε από του Βρετανού, είτε από του Δείχνει ότι οι Τούρκοι είναι σταθερό προσανατολισμένοι στην απόκτηση ενό ισχυροτάτου στόλου επιφανία, ο οποίο θα υποστηρίζεται και από ισχυρή πολεμική αεροπορία και επαρκή δορυφορικό σύστημα α, εντοπισμού, απεικονίσεω, μεταβιβάσεω σε πραγματικό χρόνο εικόνα δεδομένων κλπ. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Αυτά σα τα λέω διότι οι Τούρκοι ήδη έχουν μπει στη διαδικασία να διεκδικήσουν την πρωτοκαθεδρία και να αναδειχθούν στην πρώτη την περιφερειακή υπερδύναμη, πραγματικά περιφερειακή υπερδύναμη, θέλουν να γίνουν, θέλουν να γίνουν, όπω αποκαλύπτουν και τα σχέδια για το τι ε, TFX, το μελλοντικό τουρκικό μαχητικό, το οποίο θα είναι κατασκευασμένο στην Τουρκία. Αλλά προσέξατε, για να γίνει αυτό, απαιτείται η συνεργασία είτε αμερικανική είτε αγγλική εταιρεία. Πιθανό να δούμε και ρωσική στο μέλλον, αν αποτύχουν όπω είναι πάρα πολύ πιθανόν η προσπάθεια των προηγουμένων. Διότι οι Τούρκοι λένε πάρα πολλά ωραία πράγματα για τι επιχειρησιακέ δυνατότητε των μαχητικών του, αλλά σε κάθε περίπτωση, το τονίζω αυτό, σε κάθε περίπτωση, τίποτα από αυτά δεν μπορεί να συμβεί, εάν η τουρκική οικονομία δεν βαδίζει στα. Ε, δεν είναι εύρωστη, αφενό και αφετέρου, εάν δεν δώσουν οι δυτικοί εκείνα τα συστήματα, τα οποία θα μετοσιωθούν σε αυτό το συγκεκριμένο αεροσκάφο, θα ενσωματωθούν, θα ολοκληρωθούν και θα παραδώσουν, θα δώσουν την ευκαιρία στην τουρκική πολεμική αεροπορία να πει ότι έχω κατασκευάσει ένα εγχώριο σχετικό, έτσι, ε, νέο μαχητικό. Αυτά βέβαια. Ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν όλα γίνονται. Με ενημερώνουν για το κοντρόλ για το πότε τελειώνει η εκπομπή, για να γνωρίζω. Ε, αυτά λοιπόν, όπω βλέπετε, είναι αντικείμενο πολύ σοβαρών συνεργασιών. Γι' αυτόν ακριβώ του λόγου επίση ο Ερδογάν είναι στριμμένο στη γωνία, στριμωγμένο στη γωνία. Η μόνη περίπτωση αυτά τα σχέδια να ελοποιηθούν είναι εάν η Ρωσία, Φερρυπίν ή η Ουκρανία, κυρίω όμω η Ρωσική Ομοσπονδία, του βάλει συνεταίρου σε ένα δικό τη πρόγραμμα. Αυτό μα θα σήμαινε την πλήρη αποδέσμευσή του από τη Δύση και δεν θέλουμε να το συζητήσουμε στην παρούσα φάση. Γιατί σα τα δείχνω για να σα δείξω τον σταθερό προσανατολισμό του. Και ακόμα να σκεφτείτε, δεν έχουν βρει φυσικό αέριο. Φανταστείτε να βρουν στο κείμενο που ψάχνουν να βρουν ενωτίω τη Αταλία. Ενώ εμεί που τα έχουμε ενωτίω τη Κρήτη και δυτικό του Ιουνίου, ασχολούμαστε με φλιναφήματα. Και αντί να ξεκινήσουμε πάλι να συζητούμε, όπω το λέω σε κάθε εκπομπή, θα το επαναλαμβάνω με του Κυπρίου, τη συγκρότηση κοινού εθνικού ταμείου για εξοπλισμού, παύλα προστασία των ενεργειακών πηγών, εμεί προτιμάμε να ασχολούμαστε με άλλα ζητήματα, σαν να είμαστε μέτοχοι σε ένα όχι έργο, αλλά σαν ένα δράμα. Που πολλέ φορέ μετατρέπεται και σε γιατί βλέπουν αυτά οι του εξωτερικού και γελούν μαζί μα. Πραγματικά για την αμετροέπειά μα. Αλλά λέμε, αλλά θέλουμε να κάνουμε και βασικά δεν μπορούμε να εστιάσουμε στο στόχο μα. Είμαστε σαν του μύοπε που θέλουμε γυαλιά. Αυτά τα γυαλιά, για όσου έχουν μυοπία στρατηγική, τα δίνει η ιστορία και η γεωγραφία. Α τα ανοίξουν για να μην ακούμε από την τηλεόραση, για παράδειγμα, ότι η μάχη του Μαραθώνο έγινε μεταξύ Αθηνίων και Σπατιατών. Έλεω. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Κάποιοι έχουν αλλεργία με την, με την ιστορία. Η αλλεργία διορθώνεται. Όλε αυτέ οι ασθένειε διορθώνονται. Εδώ βλέπετε κάτι το οποίο δεν πρέπει να αποκριβεί. Είναι η ολοκλήρωση σε τουρκικό F-35 του βλήματος ΣΟΜ, Rocket Sun και Lockheed Martin. Αυτό το κάνουν οι Τούρκοι και το προβάλλουν προς τα έξω, διότι αυτό το βλήμα είναι ήδη επιχειρησιακό στα F4 τη τουρκική πολεμική αεροπορία και στα F16. Οι Τούρκοι λοιπόν έχουν ένα stand-off weapon και μάλιστα τρομοκρατούν του πάντε και του παδέ και τα πάντα λέγοντα ότι μπορούμε να σα βυθίσουμε πλοία, να σα προσβάλλουμε στόχου, να σα κάνουμε να σα δείξουμε. Εντάξει, για πάμε στην επόμενη εικόνα. Αυτό που βλέπετε είναι ένα μοιράζ Παύλα 5-2000, Παύλα 5, τα 5 όπω λένε στην πολεμική αεροπορία, το οποίο. Ένα έχει πάρει μια ε, κλίση τέτοια, ούτως, ώστε να φανεί η κάτω πτερυγική επιφάνεια, δελταπτέρυγο, εξαιρετικό, πανέμορφο αεροσκάφο, στο οποίο εικονίζονται μεταξύ άλλων εξωτερικές δεξαμενέ, βλήματα αέρο-αέρο και το υποστρατηγικό βλήμα σκάλπ. Γιατί σα το δείχνω. Πρώτα απ' όλα, τα όσα έχω αναφέρει για την πολεμική μα αεροπορία είναι πολλά. Έχω υποστηρίξει αναφανδόν την αναβάθμιση, την αγορά νέων μαχητικών. Πρέπει να προχωρήσουμε σε συζήτηση για νέο μαχητικό αεροσκάφο. Δεν κοστίζει τίποτα. Αντιθέτω, θα προκαλέσουμε και το ενδιαφέρον. Ναι, πρέπει να γίνει αυτό. Είναι καιρό να γίνει. Να πούμε το εξή. Ξέρετε, οι Γάλλοι, οι οποίοι θέλουν να μα δώσουν διάφορα οπλικά συστήματα, καλό θα είναι να ξεκινήσει μια σοβαρή συζήτηση αναφορικώ με την υποστήριξη των σκάλπ και των άλλων οπλικών συστημάτων και με μια έτσι, ποιοτική παράμετρο. Ποια είναι αυτή, το σκάλπ είναι ένα βλήμα το οποίο μπορεί να αλλάξει η εμβέλειά του. Εμεί έχουμε αυτό το οποίο έγκυται εντό των ορίων της, των περιορισμών τη MTCR, του καθεστώτο ελέγχου των πυραυλικών οπλικών συστημάτων, MTCR, Missile Technology Control Regime. Αλλά μπορεί όμω τα 300 να γίνουν 1000. Μάλιστα. Θα μπορούσε λοιπόν κάτω από ορισμένε προποθέσει, στο φάκελο πτήσεω των βλημάτων α πούμε τον Μίκα, α πούμε τον Σκάλπ, να γίνει μια προσθήκη, να ανοίξει, ας πούμε, έτσι να το καταλάβει ο κόσμο αυτή η επιχειρησιακή δυνατότητα και να πάρουμε οπλικά συστήματα τα οποία θα ήταν εφάμιλων επιχειρησιακών δυνατοτήτων με αυτά τη γαλλική αεροπορία. Δεν ξέρω αν γίνονται συζητήσει με του Γάλλου για αυτό το θέμα. Καλό θα είναι όμω έτσι για να έχουν γνώση οι φύλακε και εδώ και να φοβούνται και εκείνοι που βρίσκονται σε διάφορε πλευρέ του ορίζοντος, και να καταλάβουν ότι η ελληνική δημοκρατία, εάν θελήσει πραγματικά να αμυνθεί, έχει τρόπου. Και υπάρχουν πρόθυμοι σε διάφορα σημεία του με το αζημίωτο βέβαια, ή με διάφορε άλλε ανταλλαγέ, να μα βοηθήσουν σε αυτό. Δεν είμαστε λοιπόν μια χώρα η οποία είμαστε, είμαστε κουφή και τυφλή. Είχαμε, έχουμε κάποια βαρικοεία, όντω, και είμαστε και μύοπε. Αλλά δεν τα έχουμε απολέσει. Και πάντοτε υπάρχουν οι επεμβάσει με λέιζερ ή η χειρουργική σήμερα διαπράττει θαύματα και εμείς μπορούμε με τα θαύματα να διορθώσουμε τα ασφάλματα. Για πάμε λοιπόν στην επόμενη εικόνα. Η νέα εποχή χαρακτηρίζεται από μία πανδρομένα αεροσκάφη. Προσφάτως λοιπόν η Διεύθυνση Αμυντικής Βιομηχανίας, η SSB της Τουρκικής Δημοκρατίας, ε, προχωράει έναν διαγωνισμό για την προμήθεια 499 παρά 1500, έτσι, drones, τα οποία θα αφορούν όλες τις δυνατές επιχειρησιακές χρήσει, από έρευνα και διάσωση μέχρι, ε, μέχρι ε, ε, είπαμε έρευνα-διάσωση, αναγνώριση, ε, σε διάφορα άλλα αστυνομικά καθήκοντα, σε χαρτογράφηση και άλλα. Είναι δύσκολο να το κάνουμε και εμείς εδώ στη χώρα μας, να πάρουμε τις εταιρείε που ασχολούνται και τα πανεπιστήμια μας, όχι αυτά που καίγονται, τα άλλα, τα οποία είναι πρόθυμα. Έτσι. Και να του μαζέψουμε, να του συγκεντρώσουμε και να του δώσουμε και εντολέ και κατευθύνσει. Αυτό ξέρετε τι είναι. Είναι το ΠΚΚ. Είναι ένα μη επανδρομένο αεροσκάφο, το οποίο είναι αστείο. Μπορεί να το φτιάξει ο οποιοδήποτε. Κοιτάξτε λοιπόν ότι οι Κούρδοι, είναι εκείνοι που έχουν χρησιμοποιήσει τέτοια, αεροσκ, τέτοια, μη επανδρομένα κατά των Τούρκων. Και μάλιστα μπορώ να πω το εξή. Φαίνεται ότι η τεχνογνωσία την οποία παρέχουν οι Αμερικανοί στου Κούρδου αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο. Διότι αν οι Κούρδοι είναι σε θέση να φτιάξουν και να μάλιστα, προσέξτε, θα είναι και μάλιστα και καμουφλαρισμένο, έτσι, είναι παραλλαγή οι, οι και να το στείλουν και να μπορέσουν να βοηθήσουν τους Κούρδους, γιατί αυτό είναι αποτέλεσμα κάποιας παροχής, μικρής βέβαια, όσο φαίνεται τουλάχιστον, βοηθείας, αλλά με αυτό τους παρέχουν εκείνα τα μέσα που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Και αυτά τα μέσα μπορούν τη δεδομένη στιγμή να προκαλέσουν, αν μη τι άλλο, πανικό στον αντίπαλο. Είναι ένα σημείο που πρέπει να το σκεφτούμε με μεγάλη, μεγάλη σοβαρότητα. Πάμε λίγο στην επόμενη εικόνα. Να δώσουμε συγχαρητήρια. Μπαίνουμε πλέον στην εκατονταετηρίδα από την λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Στην ομάδα ιστορική αναβίωση, στρατιωτική ιστορική αναβιώσεω, η οποία στην Κυριακή συμμετείχε με μέλη τη, εκλεκτά μέλη, άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν τη στρατιωτική ιστορία. Συγχαρητήρια στον Στέφανο Τόσκαρμίτσο, δια τη παρούση τηλεοπτική εκπομπή, για την υπέροχη εργασία την οποία έχουν κάνει. Έξω από την Παλαιά Βουλή, ντύθηκαν να τιμήσουν το τέλο των 100 ετών του Μεγάλου Πολέμου, τέλο από την υπογραφή τη συνθηκολογήσεω, τη ε, Πράγματι, τη συνθηκολογήσεω ουσιαστικά δεν είναι η συμφωνία τη ειρήνη, ε, τη ανακοχή για το, την ευκαιρία τη συμπληρώση 100 ετών από την 11η Νοεμβρίου του 1918, και έδωσαν την ευκαιρία σε μεγάλου και μικρού να περιεργαστούν, να ρωτήσουν, να μάθουν. Και αυτό είναι μια πολύ αξιέπαινη προσπάθεια. Αυτή η ομάδα έχει εμφανιστεί και στο παρελθόν και στο Πολεμικό Μουσείο και για το, σε, σε εκδηλώσει του 40. Ευχόμαστε να βρουν την αντίστοιχη και την ανάλογη συμπαράσταση. Και την οικονομική χορηγία, να το λύσω, από του φερέλπιδε και του έχοντε και κατέχοντε Έλληνε που ενδιαφέρονται και ασχολούνται με τα θέματα τη στρατιωτική ιστορία, για να μπορέσουν και εκείνοι να συνεχίσουν να έχουν αυτή την πολύ σημαντική παρουσία. Είναι κρίσιμο. Αν του ήταν ντυμένοι οι Τούρκοι με τι Οθωμανικέ στολέ, θα μα έκανε εντύπωση, Ναι, γιατί αυτό υπάρχει στην τουρκική δημοκρατία και μάλιστα χρηματοδοτείται από το κράτο και υπάρχουν και ειδικοί στόχοι. Αλλά μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Πάμε λίγο στην επόμενη εικόνα. Λίγο πριν κλείσουμε. Νομίζω έχουμε δύο λεπτά. Ωραία. Εκατό χρόνια από τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Εδώ βλέπετε τη γραμμή του Συμφώνου μπρεσλις Κτώφς της 3 της Μαρτίου του 1918. Και εδώ είναι η αντίστοιχη προς τον Κάφκασο, που δείχνει ότι από το Μάρτιο του 1918, όταν η Ρωσιτσαρική Αυτοκρατορία ουσιαστικά αντικαθίσταται από τους Σοβιετικούς, οι Γερμανοί έχουν ένα μερικούς μήνες περιθώριο να χτυπήσουν δυτικά. Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος. Επτά μήνες. Σε αυτούς λοιπόν τους επτά μήνες έρχεται η μικρά πλην έντιμη Ελλάς, Ελλάς. Εδώ είναι και το μέτωπο, το μακεδονικό. Που μαζί με τη βοήθεια των Σέρβων, των Άγγλων και των Γάλλων, βοηθάει στο να διατηρηθεί πίεση κατά των κεντρικών αυτοκρατοριών και λόγω αυτή τη πιέσεω και χάρη στου πεσόντε στι μάχε του Κράντι Λέγκεν και στι μάχε τη Δοϊράνη, να έρθει η Ελλάδα και να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και μάλιστα με ευγνωμοσύνη από πλευρά τη Αντάν προ τα ελληνικά όπλα. Ένα εξαιρετικό άρθρο από τη σελίδα Βελισάριος 21, Βελισάριο 21» που γράφει πώ η ελληνική, το ελληνικό κράτο έχει ξεχάσει του πεσόντες. Όλοι αυτοί οι οποίοι έπεσαν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, που δεν έχουν ακόμα ένα νεκροταφείο, ένα μνημείο αντάξιο, όχι τα συμμαχικά, ένα ελληνικό μνημείο για του Έλληνε πεσόντες στο μακεδονικό μέτωπο. Αυτού πρέπει να τιμήσουμε. Αυτού θα πρέπει, θα έπρεπε ήδη οι αρμόδιε υπηρεσίε να το πράξουν. Είναι να μην είναι αργά. Α το κάνουν. Διότι εδώ ακριβώ φαίνεται η δική μα συμμετοχή. Πάμε λίγο στην επόμενη εικόνα, φίλοι και φίλε. Όταν η Βουλγαρία εισέβαλε στα Βαλκάνια και διέλυε την Σερβία και εισέβαλε και στη Μακεδονία μα, ήταν η Ελλάς και μάλιστα το κράτο τη Θεσσαλονίκη, του ελευθερίου Βενιζέλου. Εθνικό διχασμό θα μου πείτε, αλλά αυτό βγήκε τελικώ εκείνη την περίοδο προ όφελό μα, που κράτησε τα όρια και είχε τη δυνατότητα να ξαναμπεί με δυναμισμό στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, να αναγκάσουμε του Βουλγάρους σε ανακοχή και να μην ξεχνάμε ότι και οι Οθωμανοί στη Λίμνο ζήτησαν ανακοχή. Στον κόλπο του Μούδρου. Επί του φορικτού Αγαμέμνονο. Πάμε λίγο στην επόμενη εικόνα για να κλείσουμε ουσιαστικώ. Φίλοι και φίλε, έθνο που δεν είναι υπερήφανο για την ιστορία του δεν μπορεί να είναι σίγουρο για το μέλλον του. Έθνο που δεν είναι σίγουρο για τι αρχέ του δεν μπορεί να βρει τη θέληση να τι περασπίσει. Είναι πάρα πολύ απλό αυτό που θα σα πω. Είναι απαράδεκτο ο Πρωθυπουργό τη χώρα στα 100 χρόνια από τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου να μην γνωρίζει τι έχει συμβεί, να μην γνωρίζει ποια ήταν η ελληνική συμμετοχή, να μην γνωρίζει ότι το 1919, πάμε και στην επόμενη εικόνα, όταν παρελάβναμε κάτω από την αυξήδα του Θριάμβου στο Παρίσι, Υπήρχε ένα Σερ Χάφορντ Μακίντερ που τόνιζε την σπουδαιότητα, τη, τη γεωστρατηγική του ελληνικού εδάφου. Και αυτά θα έπρεπε να πούμε απέναντι σε όλου εκείνου οι οποίοι είχαν μαζευτεί μέχρι και τον απόγονο των Νεοαθωμανών, τον Ερντογάν, και να του βάλουμε στη θέση του. Γιατί έτσι θα δείχναμε ότι η Ελλάδα έχει και ηγέτε που γνωρίζουν την ιστορία του και τιμονιέριδε καπετάνιου κυβερνήτε για το μέλλον του. Πρέπει λοιπόν όλοι να γνωρίζουμε την ιστορία μας, να μαθαίνουμε για αυτή και να είμαστε παραδύναμοι τολμητέ και παραγνώμοι κινδυνευτέ και εν της δινείς ευέλπιδες. Σας ευχαριστώ.